Καλησπέρα σε όλους. Ας κάνουμε μια γρήγορη αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας περιμένατε έως τώρα. Το κύριο ζήτημα σήμερα στο Eurogroup φυσικά ήταν αυτό της Ελλάδος. Άρα εμείς συγκεντρωθήκαμε και επικεντρωθήκαμε σε αυτό. Έχουμε μια πλήρη συμφωνία. Οι θεσμοί και η Ελλάδα έφτασαν σε μια πλήρη συμφωνία και αυτό φυσικά ήταν καλοδεχούμενο. Άρα, σχετικά με το πακέτο των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη δεσμευτεί η Ελλάδα να κάνει από το προηγούμενο καλοκαίρι, έχουμε πλήρη συμφωνία. Πολλή νομοθετική εργασία έχει ήδη συντελεστεί από την ελληνική κυβέρνηση και οι θεσμοί θα κάνουν ένα τελικό έλεγχο επί αυτών για να δουν την τελευταία νομοπαρασκευαστική εργασία για το αν υπάρχει 100% συμφωνία. Πέραν τούτου, υπάρχει και ο μηχανισμός που θα διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει σε σωστή δημοσιονομική τροχιά. Ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης. Επί αυτή τη βάση και σε σχέση με την πλήρη εφαρμογή αυτών των πρώτων δράσεων και φυσικά μετά το τέλος των εθνικών πρωτοβουλειών, ο ESM, δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, θα μπορέσει να υποστηρίξει το επιπλέον μνημόνιο και φυσικά να μιλήσουμε για την δεύτερη φάση αυτού του προγράμματος. Επιπλέον μιλάμε για 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα ταμιευθούν σε διαφορετικές φάσεις. Γι' αυτά θα σας μιλήσει όμως ο Κλάους αργότερα, τόσο σε θέματα ουσίας όσο και τύπου. Αυτά είναι πολύ καλά νέα. Ήδη αυτό το κομμάτι είναι πολύ καλό μετά από τη σημερινή συμφωνία. Πιστεύω ότι θα καταλάβουμε ότι το πρόγραμμα είναι σε καλή τροχιά και η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά έτσι ώστε να προχωρήσει προς τα εμπρός και έχουμε κάνει μια καλή πρόοδο. Φυσικά αυτό θα έπρεπε να οδηγήσει σε ένα θετικό συμπέρασμα, σε μια θετική κατάληξη της πρώτης αξιολόγησης. Και όπως θυμάστε, εμείς υποσχεθήκαμε να συζητήσουμε και τη βιωσιμότητα του χρέους πάνω σε αυτή τη βάση και το κάναμε. Προετοιμάσαμε το εξής, ότι υπήρχε ήδη μια δουλειά πίσω μας πριν από δύο Eurogroup. Είπαμε ότι θα το συζητούσαμε, είπαμε ότι είχαμε συμφωνήσει στις μεθόδους να κοιτάξουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες σε ετήσια βάση της χώρας αυτής και επίσης θέλαμε να έχουμε το 15% και στο μέλλον όταν το χρέος έχει κατέβει αυτό μπορεί να πάει στο 20%. Άρα επί της μεθοδολογίας ήδη έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία. Επιπλέον συμφωνήσαμε στο προηγούμενο Eurogroup να έχουμε μια προσέγγιση βήμα-βήμα. Σχεδιάσαμε λοιπόν και συμφωνήσαμε απόψε σε μια σειρά μέτρων τα οποία μπορούν να ληφθούν βραχυπρόθεσμα και έχουμε μια σειρά μέτρων τα οποία είναι έτοιμα για έναν μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εάν αυτά χρειαστούν. Επιπλέον έχουμε σχεδιάσει ένα επιπλέον μηχανισμό για τα μακροπρόθεσμα μέτρα. Να σας δώσω κάποιες επιπλέον πληροφορίες επ' αυτού του σημείου. Το βραχυπρόθεσμο κομμάτι είναι μια διαχείριση χρέους. Άρα ζητήσαμε από τον ESM, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, να κοιτάξει μέτρα τα οποία θα σχετίζονται με την κάθε πληρωμή, με την μείωση των κινδύνων των επιτοκίων και επιπροσθέτως με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει ένα waiver, μια αποδοχή δηλαδή, όπως οριζόταν στο δεύτερο ελληνικό πρόγραμμα και επιπλέον ζητήσαμε από την διοίκηση του ESM να δει τι ακριβώς είναι εφικτό και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Σαφώς ο Κλάους τώρα θα πει κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες από αυτού. Είναι δύσκολο να πούμε ποιος θα είναι ο οικονομικός αντίκτυπος αυτών των σημείων, αλλά αυτό θα το δούμε και μελλοντικά. Για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα είναι μια δεύτερη σειρά μέτρων τα οποία θα τα ξαναδούμε στα μέσα του 2018. Το πρόγραμμα ισχύει έως τον Ιούλιο του 2018 και εάν όλα εφαρμοστούν ορθά και αν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί επιτυχώς, τότε εμείς θα κάνουμε περισσότερα προς μια θετική
κατεύθυνση. Θέλουμε τότε να ξαναδούμε τα περιθώρια επιτοκίων, να δούμε το πρόγραμμα από το 2018 και μετά. Είναι κάτι που προσυδειάζει με τα μέτρα του πρώτου πακέτου που ισχύουν για το 2017, ωστόσο εμείς θα τα επιμηκύνουμε και για μετά το 2018, εάν αυτό απαιτηθεί. Επιπλέον, μιλήσαμε για το εξής. Αν θυμάστε, στο δεύτερο πρόγραμμα είχαμε συμφωνήσει να επιστρέψουμε ένα κομμάτι των κερδών στην Ελλάδα. Όταν ωστόσο το 2014 υπήρχε κάποια προβλήματα, αυτή η πρωτοβουλία ανεκόπη. Μιλούμε φυσικά για μια προσπάθεια που έχει ανακοπεί το 2014 και αυτό το ποσό που τότε ανεκόπη θα ξανά είναι διαθέσιμο. Και από τον προϋπολογισμό του 2017 και εντεύθεν εμείς θα επανεκκινήσουμε αυτή την μεταφορά αυτών των κερδών προς την Ελλάδα. Τρίτο στοιχείο στο μεσοπρόθεσμο πακέτο είναι το εξής. Διαχείριση των υποχρεώσεων που εμείς θα δούμε τα δάνεια προς την Ελλάδα και θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νέους πόρους μέσα στο πλαίσιο του ESM. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένος, εάν θυμάστε στην αρχή αυτού του προγράμματος το προηγούμενο καλοκαίρι, εμείς κρατήσαμε 25 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Πολύ λιγότερα τελικά χρειάστηκαν, περίπου 5 μόλις, άρα υπάρχουν 20 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως τώρα. Πέραν τούτου, θα δούμε ότι θα υπάρχουν και κάποιες ανάγκες για μελλοντικούς κινδύνους, ενδεχόμενα στις τράπεζες, και ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τα επίσημα χρέη της Ελλάδος, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος των επιτοκίων ή να υπάρχει ένα άλλου είδους εργαλείο. Τελικά στοιχεία και τελικές παρατηρήσεις σχετικά με το μεσοπρόθεσμο πακέτο. Ο EFSF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα μπορέσει να κάνει κάποια νέα σχέδια και να δει ποιες θα είναι οι αποσβέσεις για το μέλλον, αλλά και πώς θα αποπληρωθούν τα επιτόκια μελλοντικά. Φυσικά, εμείς δεν θέλουμε να υπάρξουν επιπλέον κόστη για τον EFSF ή για χώρες που μέχρι τώρα ήταν σε πρόγραμμα και έχουν πλέον βγει από αυτό. Επιπλέον, μιλήσαμε για έναν μηχανισμό ο οποίος, αν χρειαστεί, θα μπορέσει να λάβει επιπλέον μέτρα για το χρέος και θα διασφαλίζει ότι θα αποφύγουν οποιαδήποτε μελλοντικά προβλήματα. Όπως ξέρετε, φυσικά, το κομμάτι του δανείου αφορά μια μεγάλη περίοδο ρήμανσης. Άρα, εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο μπροστά μελλοντικά. Φυσικά, η Ελλάδα θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του δικού μας δημοσιονομικού πλαισίου. Κατόπιν τούτων, το σημείο κλειδί είναι εάν το Διεθνές Δαπανηρωτικό Ταμείο θα είναι μαζί μας και στο μέλλον. Και σήμερα είμαι ιδιαίτερως ευτυχής, γιατί μπορώ να σας πω ότι το Ταμείο έχει εκφράσει τη δική του πρόθεση να συστήσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο να υπάρχει κάποια ρύθμιση του θέματος ως το τέλος του έτους. Άρα, επί τη βάση αυτής της συμφωνίας, το Ταμείο θα ξανά είναι ένα κομμάτι αυτού του προγράμματος, υποστήριξης για την Ελλάδα. Επιπλέον χρειάζονται περισσότερα βήματα να γίνουν. Εγώ αναφέρω μόλις δύο. Το Ταμείο θα πρέπει να έχει μια νέα πολιτική, δηλαδή να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση, να λάβει υπόψη του όλα τα σημεία αυτής της απόψινής συμφωνίας και κατόπιν τούτον το Ταμείο θα αξιολογήσει τα πιθανά μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που εμείς τα μέλη του Eurogroup συμφωνήσαμε απόψε. Αυτά είναι δύο σημεία κλειδιά που θα πρέπει να αξιολογήσει το Ταμείο πριν να λάβει την τελική οριστική του απόφαση.
Η πιθανή ελάφρυνση του χρέους, ιδιαίτερως για το μεσοπρόθεσμο πακέτο, θα γίνει στο τέλος του προγράμματος, δηλαδή τα μέσα του 2018. Ο σκοπός θα είναι η αναθεώρηση αυτού του μηχανισμού που θα σχεδιαστεί σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο έθιξαν πολλά μέλη, όπως και ο κύριος Ρέγκλινγκ. Ακόμη και μετά το πρόγραμμα, η Ελλάδα, όπως και όλα τα μέλη του Eurogroup, θα παραμείνουν υπό εποπτεία για ό,τι αφορά στην δημοσιονομική της πολιτική. Μιλάμε δηλαδή για ένα πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης, κοιτώντας προς το μέλλον. Πάνω σε αυτή τη βάση, εμείς ανυπομονούμε όχι μόνο για την επιτυχή έγκβαση της πρώτης αξιολόγησης, αλλά χαιρετίζουμε και την πρόθεση του Ταμείου να παραμείνει στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στο μεγάλο και μακροσκελές ελληνικό πρόγραμμα, το οποίο μας έχει απασχολήσει από το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν και είχαμε μια μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Αυτή η εμπιστοσύνη έχει αρχίσει να αποκαθίσταται και νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το Eurogroup, τα τελευταία δύο Eurogroup, διότι αρχίσαμε να μιλούμε για το που είμαστε τώρα στο πρόγραμμα, για το τι χρειάζεται περαιτέρω, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η Ελλάδα. Και η ίδια η χώρα κοιτάζει πλέον το δικό της συμφέρον. Χωρίς αυτή την εμπιστοσύνη θα ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίσουμε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών και το προσωπικό του και τους συνεργάτες του, διότι εργάστηκαν πάρα πολύ όπως μεταξύ τους, όπως και με τους θεσμούς, για να έχουμε πρόοδο και να είμαστε σε αυτό το στάδιο. Είναι μια νέα φάση την οποία εγώ καλωσορίζω. Ο κύριος Επίτροπος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ όλους μας για αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. Μιλάμε για μια αποφασιστική απόφαση την οποία φτάσαμε απόψε. Έχω την πεποίθηση ότι εμείς γυρίσαμε μια σελίδα μαζί σε αυτή την μεγάλη ιστορία του ελληνικού προγράμματος. Δεν ήταν προφανές ότι θα φτάναμε εδώ. Χρειαζόταν μια εντατική εργασία, πολλές εβδομάδες και πολλούς μήνες. Για πολλές ώρες σήμερα θέλαμε να αναλάβουμε την θετική δέσμευση όλων των εμπλεκομένων και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Γερούν για το ρόλο που έπαιξε ως φιλότος του Eurogroup και μεγαλύνιες κινήσεις. Τι έγινε εφικτό με αυτή τη συμφωνία? Πρώτα απ' όλα, όπως και εγώ ίδιος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι ελληνικές αρχές επέδειξαν υπευθυνότητα. Η Ελλάδα έλαβε δύο δύσκολα πακέτα μεταρρυθμίσεων, τα οποία ήταν αναγκαία για το οικονομικό μέλλον της χώρας. Πρώτα απ' όλα, οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και στα εισοδήματα είχαν έναν αντίκτυπο σε δύο πολύ σημαντικά θέματα. Επίσης, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ψήφο την προηγούμενη Κυριακή του Ελληνικού Κοινοβουλίου με το Ταμείο Εσόδων που εμείς θέλαμε, του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων που ήταν ένα σημαντικό ζήτημα στη συμφωνία. Υπάρχει ένα νέο πλαίσιο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά και άλλες μεταρρυθμίσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα τις οποίες εμείς επιθυμούσαμε. Η Ελλάδα επίσης ψήφισε τη θεμελίωση ενός μηχανισμού έκτακτης ανάγκης που ζητούσε το Eurogroup και επίσης πρέπει να πω ότι αυτός ο μηχανισμός ανταποκρίνεται στα όσα έχουν αποφασιστεί στο Άμστερνταμ. Είναι αξιόπιστος, αντικειμενικός μηχανισμός και είναι αυτόματος. Επί του παρόντος επεξεργαζόμαστε τις λεπτομέρειες αυτών των μέτρων. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες μικρές αλλαγές, αλλά εφ' εξής είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για μια μεγάλη προσπάθεια σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων. Άρα πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στην νέα αποδέσμευση. Ο Γερούν είπε ότι θα πρόκειται για μια γενναία αποδέσμευση η οποία θα επιτρέψει την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων με συνεκτικό και αυτό τρόπο. Θα μπορέσει η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιήσει στο άμεσο διάστημα και να πληρώσει τα χρεωστούμενα του δημοσίου που έχουν συσσωρευτεί. Αυτό θα δώσει μία ανάσα στην
οικονομία. Μιλάμε για 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Κλάους θα μιλήσει αναλυτικά γι' αυτό και πιστεύουμε ότι αυτό το ποσό ανταποκρίνεται στις ανάγκες της φιλοδοξίας της χώρας. Επιπλέον, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη επέδειξαν υπευθυνότητα απόψε, εκτός της Ελλάδος φυσικά, που το είπα ήδη ότι το έκανε στην αρχή. Νομίζω ότι αυτή η συμφωνία είναι καλή. Φυσικά η συζήτηση δεν ήταν εύκολη ούτε στο τεχνικό πλαίσιο ούτε στο πολιτικό πλαίσιο. Όμως προφανώς μιλάμε για ένα θεμελιώδες συστατικό στοιχείο και στηρίζεται στην συμφωνία του προηγούμενου καλοκαιριού. Πρόκειται για κάτι αναγκαίο για την ελληνική προοπτική. Και αυτός είναι ο στόχος, μην το λησμονούμε. Θέλουμε η Ελλάδα να ξαναέρθει σε ρυθμό ανάπτυξης, να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των αγορών. Επιπροσθέτως, όπως το γνωρίζετε, θέλαμε να επιτρέψουμε αυτό που ήταν απαραίτητο για όλους, δηλαδή τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό, έπρεπε να υπάρχει μια σαφής, αξιόπιστη απάντηση στο ζήτημα του χρέους και αυτό έχει επιτύχει το Eurogroup απόψε. Έχουμε μια καλή συμφωνία που, όπως περιμέναμε και ελπίζαμε, είναι μια συνολική συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για μια σημαντική εκταμείευση της χρηματοδότησης που ήταν τόσο αναγκαία για την Ελλάδα, έτσι ώστε να υπάρξουν μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους. Πάνω απ' όλα, αυτό ανοίγει το δρόμο για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης που είναι εξαιρετικά απαραίτητη για να υπάρχει μια οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα, κάτι που αποτελεί και τον κοινό μας σκοπό. Φυσικά πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή, αν και πρόκειται για μια δύσκολη ιστορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλάους, ο λόγος εσάς. Γεια σας, καλημέρα και από μένα. Χαιρετίζω την πρόκριση, την πρόοδο που είχαμε σήμερα στον Eurogroup. Υπήρχε συμφωνία για την αποδέσμευση της δεύτερης δόσης του τρέχοντος προγράμματος, μια δεύτερη δόση 10,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό θα ακολουθήσει τη δόση των 21 δισεκατομμυρίων ευρώ που αποδεσμεύτηκαν την περίοδο Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο του 2015. Για να επιταχύνω, η Ελλάδα τώρα χρειάζεται να εφαρμόσει όλα τα προαπαιτούμενα και αυτή τη στιγμή σε αυτό επιτευχθεί, τα μέλη του ESM, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, θα ακολουθήσουν τις εθνικές τους διαδικασίες έτσι ώστε να δώσουν την εντολή στα μέλη τους που συμμετέχουν στον ESM για να λάβουν τις απαραίτητες νομικές αποφάσεις. Τα 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν στην Ελλάδα σε διάφορες δόσεις. Η πρώτη δόση των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα καλύψει τις υποχρεώσεις του χρέους της Ελλάδος και επιπλέον θα αποπληρωθούν τα εθνικά καθυστερούμενα τα οποία έχουν συσσωρευτεί. Αυτό μπορεί να γίνει στο δεύτερο ήμιση του Ιουνίου εάν όλα τα προαπαιτούμενα εκπληρωθούν και τηρηθούν. Η επόμενη αποδέσμευση από τον ESM προς την Ελλάδα θα λάβει χώρα μετά το καλοκαίρι και φυσικά θα πληρωθούν οι υπόλοιπες εθνικές υποχρεώσεις αλλά και η εξυπηρέτηση του χρέους. Οι δόσεις που σχετίζονται, αποδεσμές που σχετίζονται με το χρέος θα λάβουν χώρα μόνο εάν εκπληρωθούν και άλλα προαπαιτούμενα από την Ελλάδα σε σχέση με τις ιδιωτικοποιήσεις και σε σχέση με το νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων. Φυσικά, μιλούμε και για προαπαιτούμενο στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια σχετικά με τη συμφωνία για το χρέος που περιγράφει από τον κύριο Πρόεδρο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εμείς μπορέσαμε να συμφωνήσουμε στο πλαίσιο και στα μέτρα εκείνα τα οποία θα εφαρμόσουμε και στο μέλλον. Πιστεύω ότι έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για αυτό στο παρελθόν, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε πολλά τώρα. Μιλάμε για μια συμφωνία όπου υπάρχει ένα σταθερό ποσοστό του 15% για τα επόμενα χρόνια και κατόπιν για ένα ποσοστό 20% του ΑΕΠ
σε σχέση με τους δείκτες που πρέπει να επιτύχει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή η συνένεση ήταν πάρα πολύ σημαντική. Επιπλέον θα ήθελα να είμαι λίγο πιο λεπτομερής σχετικά με τα μέτρα για το χρέος και φυσικά εγώ παρακολουθώ τη λογική του Γερούν σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα. Σε σχέση με τα πρώτα, με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, ο ESM, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δηλαδή, θα θέσει έναν μηχανισμό που πρώτα απ' όλα, σε εφαρμογή που πρώτα απ' όλα θα δημιουργήσει κάποια εργαλεία που θα απαλύνουν τη διαδικασία αποπληρωμής των υποχρεώσεων της Ελλάδος. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν διαφορετικά χρονικά όρια, υπάρχουν κάποια μαξιλάρια ασφαλείας του μηχανισμού σταθερότητας. Ένα μαξιλάρι ασφαλείας επεστράφει το περασμένο χρόνο στον EFSF και αυτό μπορεί να το ξαναδούμε. Στο μέλλον μπορούν οι αποδεσμεύσεις πόρων να λάβουν και αυτό κατά νου και να απαλύνουν το προφίλ εξυπηρέτησης χρέους της Ελλάδος και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ εάν θέλουμε να απαλύνουμε τις αποπληρωμές με σημαντικά ποσά που έχει μπροστά της η Ελλάδα και ιδιαιτέρως σε έτη όπου οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας θα είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επόμενα χρόνια. Νομίζουμε λοιπόν ότι η βιωσιμότητα του χρέους έτσι θα ακολουθήσει κάποια σημαντικά βήματα. Συνολικά ο EFSF μιλάει για ένα ποσό 130 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα και με άλλα λόγια μιλούμε για ένα σημαντικό ποσό το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας για την Ελλάδα. Τα δεύτερα μέτρα που συμφωνήθηκαν σε βραχυπρόθεσμα ορίζοντα είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε την διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης έτσι ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο επιτοκίου για την Ελλάδα χωρίς να προκαλέσουμε πλέον κόστη για χώρες που στο παρελθόν ήταν σε αντίστοιχο πρόγραμμα ή και για εμάς, για τον EFSF. Όπως ίσως θυμάστε, ο EFSF και ο ESM μαζί χρηματοδοτούν τα έκτακτα δάνεια 250 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταβαίνοντας προς τις αγορές και υπάρχει αντίστοιχα η έκδοση 40 ετών ομολόγων. Επιπλέον μιλάμε και βλέπουμε την διάρκεια αυτής της αποπληρωμής, κάτι που συνδυάζεται με τις συνθήκες της αγοράς. Η αγορά θέτει κάποια όρια σχετικά με αυτά τα ομόλογα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε εμείς να βρούμε ένα χρόνο επιμήκυνσης αυτών των ποσών και θα μπορέσουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο των επιτοκίων για την Ελλάδα. Επιπλέον, κάποιος μπορεί να κατανοήσει ότι εάν χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία, εμείς θα μπορέσουμε να αντλήσουμε μόνο ωφέλη μελλοντικά. Συνεπώς, εάν μειωθεί ο κίνδυνος των επιτοκίων, αυτό θα μας ωφελήσει και μακροπρόθεσμα θα υπάρξουν και αποταμιεύσεις εάν οι προσδοκίες αυξηθούν στην Ελλάδα. Σε σχέση με το δεύτερο, με το τρίτο μάλλον σημείο, λέει ο μιλητής, κάναμε λόγο για την αγορά του χρέους, κάτι που είναι αρκετά τεχνικό και ανάγεται σε μια απόφαση που ελήφθη το 2012. Ένα κομμάτι των πόρων του EFSF κρατήθηκαν για πιθανές ενέργειες επαναβολάς του χρέους. Μιλούσαμε για 11 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία είχαν κρατηθεί και σκοπός ήταν η χρήση τους για αυτό το σκοπό και να ενθαρρύνουν την Ελλάδα να επιταχύνει τις ιδιωτικοποιήσεις.
Αυτό λοιπόν το εργαλείο είναι εγγενές στο σύστημα. Αυτό τώρα είναι λιγότερο σχετικό, διότι καλύπτουμε τις ιδιωτικοποιήσεις με έναν άλλο μηχανισμό που θα λάβουν χώρα στην Ελλάδα, και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας κίνδυνος. Βραχυπρόθεσμα μιλούμε για ένα πρώτο βήμα το 2017 και αποταμιεύσεις για την Ελλάδα που μπορούν να βοηθήσουν και που θα ανέλθουν σε 220 εκατομμύρια ευρώ. Για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, όπως είπε ο κύριος πρόεδρος του Eurogroup, υπάρχει μια άλλη γκάμα μέτρων που είναι πιο δύσκολα στην ποσοτικοποίησή τους. Φυσικά θα πραγματοποιηθούν μόνο εάν το πρόγραμμα εφαρμοστεί όπως συμφωνήθηκε. Εδώ μιλούμε για το περιθώριο των επιτοκίων, όπως έχουν καθοριστεί από αντίστοιχες μελέτες, μιλάμε για 220 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον εδώ αναφέρουμε τα κέρδη S&P του 2014, τα οποία ήδη έχουμε σε ένα ξεχωριστό λογαριασμό του ESM και μιλούμε για αρκετά χρήματα. Το άλλο μέτρο, το άλλο σημείο υπό τον βραχίωνα του 2000, υπό τον βραχίωνα του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, μάλλον διορθώνει ο κύριος Λέγκλινγκ, 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2014, από το 2014, και αυτοί οι πόροι μπορούν να διατεθούν στην Ελλάδα εάν εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις που προείπα, υποστηρίζει ο μιλητής. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλοι πόροι από τον ESM, όπως ανέφερε ο Γερούν. Μιλάμε για 19,6 δισεκατομμύρια ευρώ, 20 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν χρειάστηκαν στην Ελλάδα από το πρόγραμμα ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Και αυτά λοιπόν, τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς την επίτευξη αυτών των στόχων. Νομίζω ότι μετά την ποσοτικοποίηση αυτών των αριθμών, οι περαιτέρω εξελίξεις θα εξαρτηθούν από τα μελλοντικά γεγονότα. Επιτρέψτε μου εδώ να σταματήσω. Ευχαριστώ θερμά. Πολ Τόμψεν από το Ταμείο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα επίσης να αρχίσω λέγοντας ότι αναγνωρίζω, όπως και ο κύριος Ντάισερμπλουμ, ότι πρόκειται για ένα σημαντικό πακέτο μέτρων τα οποία έχουν υιοθετηθεί από τις ελληνικές αρχές. Κατανοούμε ότι μιλούμε για κάποια λεπτά ζητήματα και ήταν δύσκολο να ληφθούν όλες αυτές οι αποφάσεις. Καλωσορίζουμε αυτά που συμφωνήθησαν. Νομίζω ότι όλες οι πλευρές θα έπρεπε να συμβιβαστούν, αλλά συνολικά αυτό το πακέτο σε δημοσιονομικό επίπεδο θα βάλει σε γερά θεμέλια τα δημοσιονομικά ζητήματα της Ελλάδος. Καλωσορίζουμε αυτή την πρωτοβουλία. Δεν θα ήθελα να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες των άλλων κομματιών του προγράμματος. Επιτρέψτε μου να δώσω έμφαση σε κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερος σημαντικό. Μιλώ για τη συμφωνία να υπάρξει μια ξεχωριστή υπηρεσία εσόδων, που είναι ένα καλοδεχούμενο βήμα. Όπως λέγαμε πάντοτε, για μια αξιόπιστη συμφωνία χρειαζόμαστε δύο μέρη, δηλαδή το πακέτο πολιτικής αλλά και τα μέτρα για το χρέος. Προς τούτο, εμείς καλωσορίζουμε το γεγονός ότι τώρα αυτό αναγνωρίζεται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ότι το ελληνικό χρέος είναι μη βιώσιμο. Καλωσορίζουμε ότι όλοι αναγνωρίζουν πως η Ελλάδα χρειάζεται μια ελάφρυνση του χρέους, έτσι ώστε να καταστεί το χρέος βιώσιμο, και ότι δεν μπορεί να στηριχτεί σε ίδιες προσπάθειες. Επιπροσθέτως, καλωσορίζουμε ότι συμφωνήθηκε επί της μεθοδολογίας σχετικά με το πώς θα αξιολογήσουμε τη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά και το ποιοι θα είναι οι στόχοι της ελάφρυνσης του χρέους. Επιπλέον,
Τα μέτρα τα οποία αναλύθηκαν από τον κύριο Ρέγκλινγκ είναι σημαντικά, πρέπει να το γνωρίσουμε αυτό, και βασίζονται σε μια πολύ σημαντική προσπάθεια εκ μέρους των Ευρωπαίων εταίρων της Ελλάδος, οι οποίοι κάνουν το παν για να ελαφρύνουν το χρέος της Ελλάδος. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε αυτά τα μέτρα τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα σε επιδελάφρυνση χρέους. Νομίζω ότι το Ταμείο έχει συνενέσει επικοδομητικά σε αυτό το πρόγραμμα, και εμείς είπαμε ότι αυτά τα μέτρα ελάφρυνσης χρέους θα πρέπει να είναι εμπροστοβαρή, και συμφωνήσαμε ότι θα εγκριθούν στο τέλος του προγράμματος τελικά, σε μια περίοδο που θα βασίζεται σε αναθεώρηση των πραγμάτων και με βάση τα όσα ισχύουν τότε. Θα επιδείξουμε λοιπόν αυτή την ευελιξία. Πώς κινούμαστε προς το μέλλον? Όπως είπε και ο κύριος Ντάισελμπλουμ, εμείς επιθυμούμε να προθρέψουμε το δικό μας Διοικητικό Συμβούλιο ότι μιλούμε για μια επωφελή συμφωνία που αξίζει της υποστήριξης του Ταμείου. Αυτό θα πρέπει να παρασχεθεί πριν το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους θα δώσει θετικά αποτελέσματα. Εμείς θα προτείνουμε ότι τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι θα αποδώσουν καρπούς και θα κινούνται προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης του χρέους. Νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ, αλλά επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι μιλούμε για μια σύσταση που γίνεται από το προσωπικό του Ταμείου προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου θα λάβει την απόφαση σχετικά με το αν η νέα φάση του προγράμματος θα ανέχει την υποστήριξη του Ταμείου ή όχι. Ευχαριστώ θερμά.